ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην ηγεσία, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο κύριος Μεϊμαράκης, ας μην ξεχνάμε, δεν μπορεί να εκφράζει το καινούριο ένας αρχηγός που στα νιάτα του ήταν αρχηγός των κενταύρων της πολιτικής ζωής. Θέλω όμως να πω και δύο λόγια για την υπόθεση των ψηφοδελτίων. Σε αυτές τις εκλογές, όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν υπάρχει ο σταυρός προτίμησης. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση της λίστας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, καθοριστικό, και στην προτεραιότητα εκλογής των υποψηφίων. Έχω γίνει δέκτης λοιπόν πολλών ετοιμάτων τις τελευταίες μέρες για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Εγώ έχω μία αρχή και σας ζητά να την υιοθετήσουμε. Όποιος έρχεται και μου ζητάει να έχει εκλόγιμη θέση, δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Όποιος έρχεται και μου ζητάει να έχει θέση στη μάχη, να μπούμε μαζί, να βοηθήσουμε σαν στρατιώτες για να πετύχουμε αυτό το εγχείρημα, να έχει θέση και σε εκλόγιμη θέση. Από τα παθήματά μας να μάθουμε. Φτάνουν πια τα σταριλίκια, αρκετά πια με τους σταρ, να βάλουμε μπροστά τους έντιμους ανθρώπους, τους άξιους ανθρώπους, να δώσουμε τη μάχη για την αριστερά, να δώσουμε τη μάχη για τη χώρα, να δώσουμε τη μάχη για την κοινωνία. Να προσκαλέσουμε σε μια μεγάλη παστρατιά, όχι για να σωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να ανέβει ψηλά η χώρα μας, για να μην γυρίσει πίσω η Ελλάδα, να μην αφήσουμε το παλιό καθεστώς να ξανάρθει, να παλινορθωθεί και να δημιουργήσει συνθήκες εγκλωβισμού για τις επόμενες γενιές. Σε αυτή την παστρατιά να δώσουμε όλοι και όλες την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μας, της πίστης μας, της αισιοδοξίας μας. Και να είστε βέβαιοι, θα τα καταφέρουμε και στις 20 του Σεπτέμβρη, αλλά κυρίως θα τα καταφέρουμε στη μεγάλη τετραετία όπου θα κριθεί το αν η αριστερά, εκτός από το να καταγγέλει και να αγωνίζεται, μπορεί να αλλάξει και 5 πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Γεια σας. Καλή δύναμη.